είναι στο Παρίσι. Μάνο. Καλημέρα από το Μουντό Παρίσι σήμερα, παιδιά, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Μάνο? Μουντό το Παρίσι, ε. Μουντό, ναι, μουντό. Και λίγο δροσερό. Δηλαδή, χθες το βράδυ η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 8 και 10 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έπρεπε να είναι λίγο καλά ντυμένος. Ναι. 8 με 10 βαθμούς, πω, 30 έχουμε εδώ, Μάνο. Ναι, το ξέρω, Λοιπόν, άλλη μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Η Ελλάδα, είπαμε, είναι η καλύτερη χώρα. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι. Ναι, αυτό είναι. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι είναι. Λοιπόν, Μάνο, στο Παρίσι ένας μεγάλος τελικός, Liverpool Real Madrid. Τι γίνεται εκεί τώρα, πώς είναι το κλίμα? Αύριο είναι το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι τη μάχη της εξέδρας, ουσιαστικά την κερδίζουν οι οπαδοί της Liverpool με κόκκινες φανέλες. Δείχνουν ότι είναι περισσότεροι. Ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί προφανώς οι Ισπανοί, οι Μαδριλένοι. Ναι. Παντού στα μπιστρό, στα καφέ, βλέπουμε οπαδούς της Liverpool. Το καταλαβαίνεις αμέσως. Φοράνε όλοι οι περισσότεροι τις κόκκινες φανέλες. Τις κόκκινες, ναι. Τώρα, καταλαβαίνει κανένας ότι το Παρίσι των 17 ή 18 εκατομμυρίων ευρώ ζει μαγικές στιγμές. Θα βοηθηθεί και η οικονομία της Γαλλίας, γιατί εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν μια εβδομάδα στο τελικό του Europa League που έγινε στη Σεβίλη, στο Σατσέφ, στη Θουάν, μεταξύ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης και της Ρέντζερς, το πιο σημαντικό δεν ήταν να νίξει η γερμανική ομάδα. Το πιο σημαντικό πρέπει να δούμε εμείς ως Έλληνες, ότι τις δύο μέρες που ήταν η μεγάλη φιέστα του τελικού, ο συνολικός τζίρος που έγινε στην ισπανική πόλη έφτασε τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Πω! Πλημμύρισαν χρήμα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει εδώ στο Παρίσι, έτσι. Ναι. Που τα εκατομμύρια οι φύλαχνοι και οι επισκέπτες κάθε μέρα μπορεί να ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και εμείς ότι μπορούμε να πάρουμε κανένα τελικό, Μάνο, ε. Ναι, ακριβώς. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και κάτι που ακόμα δεν βλέπω να έχει γραφτεί στα ελληνικά μέσα. Ναι. Πριν από δύο μέρες στον Ταβό, στο Οικονομικό Φόρουμ, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, Τζιάνι Φαντίνο, και του ζήτησε να μεσολαβήσει τόσο ώστε η Ελλάδα τα προσεχή χρόνια να λάβει να φιλοξενήσει ένα κορυφαίο γεγονός. Φυσικά παγκόσμιο κύπελο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί θέλει υποδομές και μεγάλα γήπεδα. Ωστόσο όμως, μπορεί η Ελλάδα να αναλάβει να φιλοξενήσει τελικό παγκοσμίο κύπελο συλλόγων. Που γίνεται μια χρονιά στο Αμπουντάπι, την άλλη στην Τόχα, την άλλη σε κάποια σαουδαραβική πόλη. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό είναι και σημαντική είδηση που μας μεταφέρεις τώρα, γιατί μάλλον όντως δεν αναφέρθηκε πουθενά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ιφαντίνο. Ναι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, μακάρι να γίνει. Κατά τα άλλα, μακάρι να γίνει. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι ελαφρό φαβορή η Λίβερπουλ. Ναι. Το παράδειγμα και ο Κριστιαν Καραμπέκ χθες, ο οποίος έχει κερδίσει δύο τίτλους, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σωστά. Πρώτα όταν είχε νικήσει το Άμστερνταμ 1-0 η Ρεάλ τη Γιουβέντους με τον γκολ του Μιγιάτοβιτς, και μετά το εδώ πάλι στο ίδιο γήπεδο, το Σταντ ντε Φρανς, το γήπεδο της Γαλλίας, το μεγαλύτερο της χώρας που χωράει 100.000 φιλάνους, είχε νικήσει η Ρεάλ 3-0 τη Βαλένθια. Σωστά. Άρα ο Καραμπέκ τουλάχιστον έχει και την εμπειρία και το ειδικό βάρος να μιλήσει, έτσι, και δίνει λίγο παραπάνω Λίβερπουλ και αυτός. Ναι, λέει, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φορά φαβορή τη Ρεάλ, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει DNA, έχει ιστορία. Σωστά. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή η Λίβερπουλ δείχνει να είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ρεάλ έχει και κάποιες αμυντικές αδυναμίες, δηλαδή όταν έφυγε ο Ράμος η απουσία του φαίνεται. Ναι, αντιθέτως από το κέντρο και μπροστά με Μόντριτς, με Καζεμίρο, με Κρός, με τον Μπενζεμά, την καλύτερη κατάσταση της καριέρας του, είναι το κάτι άλλο. Και γι' αυτό έχουμε δει να πετυχαίνει εξωπραγματικές ανατροπές, είτε ναι, με τη Manchester City, είτε με την Paris Saint-Germain. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα, και ελπίζουμε να δούμε, μάλλον τουλάχιστον να δούμε ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακριβώς, να μην δούμε σαν τους δύο προηγούμενους, έτσι. Γιατί τόσο του Europa League όσο και του Conference, από πλευράς θεάματος, εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο, αλλά προφανώς είχαν δώσει οι δύο ομάδες όλο τον καλό τους αυτό να φτάσουν στον τελικό και μετά προσπάθησαν περισσότερο για το αποτέλεσμα. Έτσι είναι πράγματι. Έτσι είναι πράγματι. Ωραία, Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Για να επισημάνουμε κάτι άλλο. Το Europa Conference League είχε μεγαλύτερη επιτυχία από το αναμενόμενο. Το παραδέχτηκε ο πρόεδρος του UEFA, ο κ. Τσεφερίνης.
Λέει, ξεκινήσαμε πιλωτικά φέτος τη διοργάνωση αυτή. Θέλαμε να δούμε πώς θα την υποδεχθεί ο κόσμος, αλλά τα έχουμε χάσει. Γιατί πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Την που έδειξε ο κόσμος. Βεβαίως. Και από πλευράς οικονομικής και από πλευράς προσέλευσης κόσμου. Μήπως το λέει για να αδυνατήσει λίγο και τις προσπάθειες που κάνουν οι μεγάλοι. Θυμάσαι τι δήλωσε προχθές πάλι με τη Ρεάλ και την Λίβερπουλ κτλ. Για αυτό το οποίο. Σε αυτό το θέμα έχουμε πει που πήγα να κάνουν. Η λύση θα τη δώσει το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, όπου την υπόθεση έχει αναλάβει ο εξαίρετος Έλληνας Γενικός Εισαγγελέας Αθανάσης Ράμπος. Α, την έχει αναλάβει Έλληνας. Βεβαίως. Μαζί με ένα Τσέχο ομολογό του. Μάλιστα. Μακάρι να είναι τα πράγματα όσο δυνατόν καλύτερα για το ποδόσφαιρο γενικά, γιατί εμάς ποδόσφαιρο μας ενδιαφέρει ακριβώς, να βλέπουμε. Ακριβώς. Και εντάξει, ακριβώς, τώρα τα τερτύπια των μεγάλων και των πλούσιων, καμιά φορά δεν κάνουν και πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Μακάρι να γίνει προς το καλύτερο του προϊόντος πάντως το θέμα. Μάνος, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Ναι, γεια, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο Σαραμόπουλο από το Παρίσι ζωντανά.